Ευχαριστούμε, κύριε Αντιπρόεδρε. Ο Υπουργός κύριος Παύλος Γερουλάνος έχει το λόγο για δευτερολογία. Όπως σας είπα, μέσα σε αυτές τις μελέτες θα γίνει προφανώς και η χαρτογράφηση έτσι ώστε να τουλάχιστον να διασωθεί αυτό το κομμάτι, να γνωρίζουμε τι πάει πού σε περίπτωση που έχουμε οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω διολίσθηση της κατάστασης από εκεί που είναι σήμερα. Νομίζω ότι οι μελέτες του Υπουργείου αυτό το πράγμα θα τουλάχιστον το φέρουν σε πέρας. Αλλά μου δίνει ευκαιρία η ερώτησή σας να πω κάτι το οποίο να δώσω ένα γενικότερο πλαίσιο για τον τρόπο που προσεγγίζουμε αυτά τα ζητήματα. Και μας απασχολεί πάρα πολύ πώς και από το Υπουργείο θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στον τρόπο με τον οποίο κοιτούμε τα μνημεία, τα προστατεύουμε και τα αναδεικνύουμε. Για να το πετύχουμε αυτό, για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, οφείλουμε να γίνουμε και αρκετά πιο καινοτόμοι, καθότι λιγοστεύουν τα χρήματα ενώ πολλαπλασιάζονται τα έργα τα οποία οφείλουν να κάνουμε. Και δεν σας κρύβω ότι δεν περνάει μέρα στο Υπουργείο που να απαντάω επιστολές ή ερωτήσεις ανθρώπων οι οποίοι νοιάζονται πάρα πολύ για τα μνημεία στην κάθε περιοχή της Ελλάδας και τα οποία προφανώς βλέπουν και πάρα πολύ συναισθηματικά ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκονται. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση κινούμαστε ουσιαστικά σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας, όπως σας είπα, είναι το ΕΣΠΑ και τα χρήματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δεύτερος όμως είναι να κάνουμε έναν σοβαρό συντονισμό σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε τα μνημεία τα οποία σώζονται να μπαίνουν μέσα σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης και του νομού. Δηλαδή, μέχρι σήμερα σώζαμε τα μνημεία και όσο οφείλαμε, αλλά σπανίως μπαίναμε, κάναμε τη δουλειά να προβληθούν αυτά τα μνημεία σωστά, έτσι ώστε και οι επισκέπτες σε αυτό το χώρο, είτε Έλληνες είτε ξένοι, να τα αξιοποιήσουμε. Μα ακριβώς γι' αυτό. Να. Μα είναι κρίμα. Και δεν είναι και το μόνο. Έτσι. Είναι πάρα πολλά μνημεία σε όλη την Ελλάδα, τα οποία υποφέρουν, ενώ θα μπορούσαν να είναι χώροι ανάπτυξης και ευημερίας. Άρα, μαζί με τις περιφέρειες, προσπαθούμε να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις τέτοιες, ώστε να αναδεικνύονται μια σειρά από μνημεία μαζί και να γίνονται επισκέψιμα στο κοινό. Ο τρίτος άξονας αφορά τη συνεργασία μας με άλλους φορείς και εδώ αναφέρομαι και στην κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να σας πω ότι είναι συγκινητική και αισιόδοξη η διάθεση του κόσμου να βοηθήσει σε τέτοιες προσπάθειες και εφόσον αυτή η προσέγγιση γίνεται με το Υπουργείο Πολιτισμού, εμείς την ενθαρρύνουμε. Δηλαδή, αν η τεχνογνωσία έρχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά οι πόροι έρχονται και από ιδιώτες, αυτό μπορεί να είναι μια πολύ θετική συνέργεια την οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Νομίζω ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται, αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια ιεράρχηση των μνημείων. Μέσα σε αυτή την ιεράρχηση πρέπει να εντάξουμε και τη δυνατότητα αξιοποίησής του και τη σημαντικότητα του μνημείου προφανώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Και με βάση αυτά τα κριτήρια, και όχι αναγκαστικά με αυτή τη σειρά, να αποφασίσουμε πού θα βάλουμε τις προτεραιότητές μας, πού θα επενδύσουμε τους πόρους μας. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει πια με την ευρύτερη κοινωνία. Η ευρύτερη κοινωνία αρχίζει και συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι οτιδήποτε αποτελέσματα φέρουμε από αυτή τη συνεργασία θα είναι πολύ πιο σημαντικά από το να γίνονται μόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.